Εδώ και 1,5 χρόνο συντελείται στην Αλεξανδρούπολη κυκλοφοριακή μελέτη της πόλης. Μάλιστα, ήδη πάνω σε αυτό το ζήτημα έχουν πραγματοποιηθεί μια σειρά διαβουλεύσεων κοινωνικών αλλά και συσκέψεων της πολεοδομίας και των τεχνικών υπηρεσιών με τους μελετητές. Ωστόσο, τώρα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Βαγγέλη Λαμπάκη, ξεκίνησε πια η οριστική διαβούλευση, η οποία έχει ως κύριο αντικείμενο τη διαμόρφωση των οριστικών προτάσεων για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης για πεζούς, οχήματα, μοτοποδήλατα, μέσα μαζικής μεταφοράς κτλ. Στο οδικό δίκτυο της πόλης. Ήρθε η ώρα να κάνουμε και την οριστική μας διαβούλευση, όπου εκεί σε αυτήν τη διαβούλευση θα παρουσιαστούν όλα τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της μελετικής ομάδας για να κινηθεί η Αλεξανδρούπολη και μέσα σε αυτήν οι δημότες και οι επισκέπτες για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια. Ο κύριος Λαμπάκης επισήμανε ότι στην κυκλοφοριακή μελέτη συμπεριλαμβάνονται σαφώς και τα έργα όπως οι πιθανές πεζοδρομήσεις, ο νέος περιφερειακός αλλά και οι μονοδρομήσεις των οδών της πόλης. Λαμβάνεται υπόψη όλα όσα θα συμβούν στην Αλεξανδρούπολη του μέλλοντος, μη εξαιρουμένης ακόμα και αυτής της περιφερειακής οδού των 3 χιλιόμετρων με τις ποδηλατοδρόμους και την ενδεχόμενη διπλή φορά επί της Παπαναστασίου και την ενδεχόμενη μονοδρόμηση της παραλιακής και βέβαια τις πεζοδρομίες οι οποίες θα συμβούν στα κομμάτια μεταξύ ανόδου και καθόδου μέχρι και την οδό Ένου για να συμπεριλάβουμε και την ηρεμία που χρειάζεται μια δημοτική βιβλιοθήκη, αλλά και ένα ήρεμο κομμάτι από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας και πάνω, αλλά και ένα κομμάτι από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας και προς την παραλία. Οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία μέσα από τον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Αλεξανδρούπολης www.alexpolis.gr να καταθέτουν τις προτάσεις τους, αλλά και να απευθύνονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kport@alexpolis.gr για περισσότερες λεπτομέρειες. Οι απόψεις, προτάσεις, επισημάνσεις θα γίνονται δεκτές έως και τις 5 Φεβρουαρίου. Θα έχουν λοιπόν τη δυνατότητα οι δημότες, όσοι αληθινά ενδιαφέρονται για το πώς θέλουν να ζουν και πώς θα ζήσουν και να συμβεί αυτό και με διαμόρφωση από τις δικές προτάσεις μέσα στην επόμενη κοινωνική διαβούλευση και εκεί πραγματικά θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά.